Delphi Economic Forum, ο κύριος Αδόνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής. Κύριε Γεωργιάδη, καταρχάς τις εντυπώσεις σας από την εμπειρία σας από το πρώτο φόρουμ, που είναι ένα φόρουμ νομίζω για τα ελληνικά δεδομένα που δεν έχει ξαναγίνει και μάλιστα και από ελληνική εταιρεία. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο επιτυχημένο έχω τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά, έχω συμμετάσχει ο ίδιος σε πάρα πολλά. Η ποιότητα των ομιλητών, το πλήθος του κόσμου, είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά και η εναλλαγή των συζητήσεων ήταν εντυπωσιακή. Θέλω λίγο να ξεφύγουμε και από τις τρέχουσες επικαιρότητες που είναι σοβαρά να τα αναλύσετε και να σχολιάσετε και στη συζήτηση. Θέλω να δούμε την προοπτική της χώρας. Γιατί και αυτό είναι και το βασικό θέμα όλου του συνεδρίου. Δηλαδή, πώς πάμε και ποια είναι η προοπτική της χώρας για το 2020-2025. Τι πρέπει να γίνει ή πώς πρέπει να γίνει. Αν η χώρα δεν αλλάξει γρήγορα πορεία, θα κάνει σαφή. Εγώ είχα πει πρώτων εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτές τις εκλογές θα θυμάται ο ελληνικός λαός όπως εκλογές του Νοεμβρίου του 20. Τότε οι εκλογές αυτές έφεραν την καταστατική καταστροφή. Δυστυχώς οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 έφεραν μια κυβέρνηση που έχει χάσει τον έλεγχο σε όλα τα μέτωπα. Πέρσι ήταν εχθροί μας οι Γερμανοί, φίλοι μας οι Αυστριακοί. Φέτος είναι φίλοι μας οι Γερμανοί, εχθροί μας οι Αυστριακοί. Πέρσι και ήταν μνημόνιο, τώρα δεν μπορούμε να παράγουμε την αξιολόγηση. Γενικώς δεν καταλαβαίνει κανείς που πηγαίνει το πράγμα. Εάν γρήγορα δεν αποφασίσει ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει ή αν δεν μπορεί να κυβερνήσει γρήγορα να φύγει, η χώρα θα έχει πολύ κακό τέλος. Mm-hmm. Και τι είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι, μάλλον, εάν εσείς διαχειριζόσασταν τις τύχες της χώρας, θέλω να πω, ποια είναι, τι θα μπορούσε η Ελλάδα, εντάξει αυτά, okay, το του μνημονίου δεν το συζητάμε, εάν όλα αυτά προχωρήσουν, ποια είναι η προοπτική για τη χώρα, αυτό θέλω να πω και θέλω να καταλήξω. Νομίζω ότι ο πραγματικός στόχος θα ήταν το 2021, που είναι τα 200 χρόνια την Επανάσταση, να μπορούμε να καμαρώσουμε μια Ελλάδα η οποία δεν θα έχει μεσλέψει τίποτα από τα προηγούμενα κράτη της Ευρώπης. Σε επίπεδο θεσμών, σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, σε επίπεδο κοινωνικής αλληλεγγύης. Νομίζω αυτός είναι ένας πολύ ωραίος στόχος. Πρέπει να μπορέσουμε μέχρι το 2021 να κάνουμε ξανά την Ελλάδα τόπο παράδειγμα προς μίμηση και προς αποφυγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.